Μάγκες, φίλοι και φίλες, Jimmy Boy GR εδώ πέρα. Ακόμα ένα επεισόδιο, ακόμα ένα βιντεάκι. Λοιπόν, το βίντεο σήμερα είναι φτιαγμένο για εσάς που έχετε μια απορία. Αν υπάρχει πρόβλημα να βάλεις το μοτέρ μπροστά ή πίσω όταν κάνεις μετατροπή στο ποδήλατό σου. Δηλαδή, τι διαφορά θα έχει, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Για πάμε να ράξουμε να τα πούμε. Λοιπόν, μάγκες, αφού αράξαμε στο αγαπημένο μου μέρος και μ' αρέσει αυτό το μέρος γιατί κάνει ένα ηχητικό εφέ, αυτό το πέταλο που βλέπεις γύρω-γύρω. Όσοι ασχολείστε με ήχο, ηχοληψία, καταλαβαίνετε τι λέω. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε όπως είπα πριν. Αν θέλεις να κάνεις ένα ποδήλατο μετατροπή, αν υπάρχει κάποια διαφορά σημαντική, αν το μοτέρ το βάλεις πίσω ή μπροστά. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, μήπως το 100%, όταν αγοράεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, συνήθως το μοτέρ είναι πίσω, όπως είναι και στις μηχανές. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά στο βάρος που έχει μια μηχανή ή και ένα παπάκι με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Θα αρχίσουμε από το βάρος. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μέσο όρο ζυγίζει 25 με 30 κιλά. Okay. Η μπαταρία είναι γύρω στα 3,5 κιλά. Το μοτέρ μαζί με τη ζάντα και τις ακτίνες είναι γύρω στα 7 κιλά. Η δική μου γνώμη είναι η εξής. Μέχρι 1000 βατ μπορείς να βάλεις το μοτέρ μπροστά. Τι πλεονεκτήματα έχεις μπροστά? Αλλάζεις πιο εύκολα λάστιχο. Είναι πιο εύκολο να μπει γιατί δεν έχεις να μπλέξεις με ταχύτητες, να δεις αν θα κάνει το drop out πίσω, δηλαδή θα σου είναι πιο εύκολο. Εδώ πίσω έχεις να κάνεις με τις ταχύτητες, έτσι, με το delayer, είναι πολλά πράγματα. Μπροστά είναι πολύ πιο εύκολο γιατί δεν έχεις τις ταχύτητες, έτσι, και είναι λογικό πως θα βγει ο τροχός πιο εύκολα και θα μπει όχι όπως πίσω, θα είναι πιο εύκολα μπροστά. Και θα μπορείς να νοικοκυρέψεις και τα καλώδια, έτσι. Δεν είναι δηλαδή πολύ τραγικό. Μπορείς δηλαδή σε ένα τσαντάκι να βάλεις το controller, την μπαταρία π.χ. θα τη βάλεις εδώ, που θα πρέπει να μπει κάπου εδώ η μπαταρία όταν βάλεις το μοτέρ μπροστά, για να έχει και λίγο βάρος πιο πολύ μπροστά. Όταν καθόμαστε στο ποδήλατο, το πιο πολύ βάρος πάει πίσω, αλλά όταν ρίχνεις το σώμα πηγαίνει και μπροστά βάρος. Τώρα, μην περιμένεις πως θα σπινιάρει μπροστά το μοτέρ. Αν θα σου σπινιάρει, θα σου σπινιάρει μόνο σε μία ανηφόρα και με χώμα. Μόνο με χώμα θα σου σπινιάρει. Γιατί, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, όταν δίνεις γκαζάκι στο ποδήλατο, μην νομίζεις πως το γκαζάκι είναι σαν το μηχανάκι που θα πάει βου, με τη μία θα φύγει. Θα πάει σταδιακά. Γιατί η εντολή θα πάει μέσα από τον ελεγκτή και μετά θα πάει στον τροχό στο μοτέρ, είτε είναι πίσω είτε μπροστά. Μετά υπάρχει και το μεσαία στριβής που έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, που αν πάθεις λάστιχο το αλλάζεις πολύ πιο εύκολα, έτσι. Άρα εγώ τι λέω, πως μπορείς να βάλεις μέχρι 1000 βατ μπροστά, αν έχεις και fat bike και 1500 μπορείς να τα βάλεις μπροστά. Θα πρέπει να προσέχεις τη στροφή, όχι λόγω που θα είναι το μοτέρ μπροστά, έτσι, απλά δεν είναι βαρύ το ποδήλατο να υποστηρίξει την πίεση που φεύγει στην γωνία, δηλαδή στη στροφή. Γιατί και πίσω το ίδιο είναι. Όταν πας με 45 χιλιόμετρα με το ποδήλατο, έτσι, και πίσω να είναι το μοτέρ, μόλις θα στρίψεις το τιμόνι, το βάρος μπορεί να σου φύγει. Μπορεί δηλαδή να γλιστρήσει. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε είτε το μοτέρ είναι μπροστά είτε πίσω, γιατί μία ταχύτητα όταν έχει 1000 βατ και 45 χιλιόμετρα, δεν είναι αρκετό το βάρος του ποδηλάτου για να σε κρατήσει καλά δεμένο στο έδαφος. Αυτό πρέπει να το έχεις υπόψη, γι' αυτό πρέπει να φοράμε κράνος οπωσδήποτε με το ηλεκτρικό ποδήλατο. Λοιπόν, άραγε μπορούμε να το βάλουμε και μπροστά, έτσι, γιατί όπως είπα, μην νομίζεις πως θα δώσεις γκαζάκι και θα σπινιάρει ο τροχός. Όχι, θα πάει σταδιακά, γραμμικά, μέσω του controller, και μόλις κάνεις δηλαδή 2-3 μέτρα δεν θα γλιστρήσεις καθόλου ούτε και στην ανηφόρα. Αν θα σου γλιστρήσεις στην ανηφόρα με χώμα, θα σου γλιστρήσει μόνο στα 2-3 μέτρα, έτσι. Άρα μπορούμε να το βάλουμε και μπροστά, και θα σας πω κάτι που μου συνέβη προχτές πριν κλείσω αυτό το βιντεάκι. Είχα μια δουλειά και έφυγα γρήγορα το σπίτι και μου ξεβιδώθηκε το πετάλι εδώ πέρα και ήταν έτοιμο όλο να φύγει. Δεν έκανα πετάλι, το πήγα σκέτο γκάζι στο μαγαζί,
Ήταν ένα χιλιόμετρο περίπου, 1,5 από εκεί που άρχισε το πετάλι να κουνιέται πάρα πολύ επικίνδυνα. Και αν δεν είχα τον καζάκι, θα έπρεπε να το περπατήσω. Αλλά και χωρίς αλυσίδα, όταν έχεις το μοτέρ πίσω ή μπροστά και να μην έχεις αλυσίδα, με το που θα φέρεις γύρω το πετάλι, θα δώσει εντολή εδώ μέσα ο μαγνήτης πως φέρει γύρω το πετάλι και ο τροχός θα δώσει κίνηση. Είτε είναι μπροστά είτε πίσω, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν τα μοτέρ μπροστά ή πίσω, έτσι. Τα μεσαία στριβή στο μοτέρ το έχουν όλο εδώ κάτω και απλά τι δίνει. Το μοτέρ φέρει γύρω την αλυσίδα και υπάρχει μια πιο πολύ μεγάλη πίεση στην αλυσίδα και αν σου σπάσει η αλυσίδα ή αν σου χαλάσει το πετάλι θα πρέπει να το πας με τα πόδια, γιατί συνήθως δεν έχουν γκαζάκι τα μεσαία στριβή. Άργε, βάζουμε το μοτέρ μπροστά ή πίσω με προσοχή και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Okay. Και αν μιλάμε για βατ μέχρι 500 βατ, κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα απαντήσω και σε κάποια σχόλια έτσι γρήγορα. Στο φίλο που με ρώτησε να πάρει ένα fat bike και να το κάνει ηλεκτρικό με ένα κίνητο που θα του κοστίσει γύρω στα 900 ευρώ. Όχι φίλε μου, να το αγοράσεις έτοιμο αν θέλεις, είναι καλύτερα. Και πίστεψέ με, τα 1000 βατ σε καλύπτουν για τα κιλά που είσαι στα 100 κιλά, κανένα πρόβλημα. Okay. Σπάνια θα βρεις, ειδικά στην Ελλάδα, έτοιμο fat bike 1500 βατ, πολύ σπάνια. Ο άλλος ο φίλος μου ζητάει ένα ποδήλατο να το κάνει ηλεκτρικό ή μάλλον να αγοράσει ένα για 30 χιλιόμετρα την ημέρα χωρίς ιδιαίτερα ανηφόρες. Φίλε μου, ένα μέχρι και 350 βατ είναι μια χαρά για σένα. Αυτό απευθύνεται στο φίλο μου στο Μαρούσι. Λοιπόν, είναι και άλλα τα σχόλιά σας. Αυτό το αγόρασα 1250 ευρώ πριν λίγα χρόνια έτοιμο, δεν το έφτιαξα εγώ. Και να ξέρετε πως το fat bike δεν μπορεί να φτιαχτεί σε ένα κανονικό ποδήλατο. Δηλαδή, αυτός εδώ ο τροχός δεν μπορεί να μπει σε έναν άλλο σκελετό κανονικό. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Απλά να μην τα μπερδεύουμε, πως δεν μπορείς να βάλεις αυτό το λάστιχο που είναι 10 πόντους σε ένα κανονικό ποδήλατο. Πρέπει το άνοιγμα του σκελετού να είναι όπως είναι αυτός εδώ πέρα. Πίσω το drop out είναι 180 ή 185 και συνήθως μπροστά το drop out είναι 135. Λοιπόν, το μοτέρ μπαίνει μπροστά ή πίσω. Έτσι, προσέχουμε, φοράμε κράνος. Jimmy Boy GR εδώ πέρα. Ό,τι θέλετε, αφήστε σχόλια από κάτω. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στο Facebook και στο Instagram. Εύχομαι να βοηθάω. Λοιπόν, ό,τι γουστάρετε, Jimmy Boy GR εδώ πέρα. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Πως το ηλεκτρικό ποδήλατο, παιδιά, δεν είναι ένα κανονικό ποδήλατο. Ένα κανονικό ποδήλατο, όταν ανεβαίνεις σε ένα κανονικό ποδήλατο, μετά από 10 λεπτά πηγαίνεις μέσω όρο 15 χιλιόμετρα γιατί έχεις κουραστεί. Με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και 250 βατ να είναι, η ταχύτητά σου μέσω όρο θα είναι 25 χιλιόμετρα. Αν είναι 1000 βατ θα είναι 35. Και πρέπει να προσέξεις, δεν είναι το ίδιο να πέσεις με 15 χιλιόμετρα και δεν είναι το ίδιο να πέσεις με 35 χιλιόμετρα. Γι' αυτό προσέχουμε το ηλεκτρικό ποδήλατο, το μαθαίνουμε όταν το αγοράζουμε. Το δοκιμάζουμε, πώς συμπεριφέρεται, με ποια έννοια, η συμπεριφορά που φαίνεται, πώς σταματάει, πώς στρίβει, πώς επιταχύνει, τα μαθαίνουμε αυτά, έτσι, κάνουμε δηλαδή 10-15 χιλιόμετρα δοκιμή στο ποδήλατο να δούμε πώς αντιδρά και μετά σιγά σιγά είναι πώς κάνουμε δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς παίρνουμε ένα μηχανάκι και πρέπει να το στρώσουμε. Και το ποδήλατο θέλει στρώσιμο, έτσι. Δεν παίρνουμε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και το κοπανάμε σε πεζοδρόμια. Ακόμα και αυτό που είναι fat bike, αν το κοπανίσει σε πεζοδρόμια, επειδή έχει μπαταρίες και τέτοια, μπορεί να πάθει βλάβη. Δεν είναι δηλαδή το καλύτερο, το πιο ακριβότερο, το πιο τέλειο fat bike αυτό για να κάνει άλματα. Είναι άλλα τα fat bike για άλματα. Τα ηλεκτρικά κάνουν πάνω από 3.000 ευρώ. Τέλος πάντων, να προσέχουμε, να είμαστε καλά. Rather be safe than sorry. Jimmy Boy GR εδώ πέρα, τα λέμε στο επόμενο. Thanks, μάγκες. Sub, like, share.